Φίλοι του Gamer Jar, καλησπέρα. Συμπληρώσαμε 10 χρόνια εδώ στο YouTube και πεθυπτικό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα σχολιάσουμε τα πρώτα μας βίντεο. Τα πρώτα σας βίντεο, εγώ δεν ήμουν. Ναι. Γιατί εσύ εκείνη θα την εποχή περάσουν για πόσο χρόνο. Ήσουν στο γυμνάσιο και έκανα PlayStation 2, κάτι θα έκανες. Ναι, θα έπαιζε Need for Speed. Λοιπόν, το Gamer Jar ξεκίνησε το 2005. Το 2006 άνοιξα το κανάλι στο YouTube, το προσωπικό μου, και το 2008, το Μάιο, ναι. Είχα ανοίξει το κανάλι του GameOrGR και εκεί πέρα λοιπόν άρχισα να κάνω re-upload κάποια βίντεο από το πρώτο κανάλι, από το προσωπικό. Οπότε okay, αυτά που θα δούμε κατά βάση έχουν εμένα πιτσιρικά και είναι από την DTE του 2006. Τρέχα γύρευε. Wow. Λοιπόν, και το πρώτο βίντεο, να πούμε, εντάξει, ποιότητα είναι άθλια, δεν είναι 10 χρόνια πριν. Ξεκινάμε να βλέπουμε το πρώτο βίντεο. Να την κάνω την προσγείωση, λέει καλή τεχνική. Λοιπόν, δεξιά με τα γυαλιά είναι ο Νίκος Τσούμας. Καμένος αμίγκας, full αμίγκα δηλαδή, έχει ό,τι αμίγκα υπάρχει ο τύπος και tower κιόλας. Και αριστερά είναι ο Μάκης Ζώτος, ο οποίος δούλευε και στο βήμα μέχρι που θα έχει κλείσει ο Λαμπράκης δυστυχώς. Είναι παραγωγή του Games Radio βασικά και συντάκτης του Game World, 2-1, γιατί τότε θυμίζουμε ότι είχαμε το Game World Jar, το ραδιόφωνο. Λοιπόν, και αυτό το βίντεο είναι Flight Simulator στο DTE. Τώρα ακούτε τη βαβούρα υπάρχει από πίσω, δεν έχουμε καν μικρόφωνα, είναι ό,τι να είναι. Τζάμπα ήταν, για ποιο λόγο ήταν, γιατί είναι ένα μικρόφωνο εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν άλλες εποχές, Χριστιανά μου. Α, εντάξει. Α, το μικρόφωνο εκεί πέρα. Ναι. Πού είναι συνδεδεμένο αυτό το μικρόφωνο? Ξέρεις τι είχε γίνει? Στο σκύλο μου. Κάτι θα είχε γίνει λάθος δυστυχώς. Α, ήταν ένα μικρόφωνο για τα ηχεία που είχαμε εκεί πέρα για να ακούει ο κόσμος που ήταν δίπλα. Α, okay. Εν τω μεταξύ είναι 2006 γυρισμένο το βίντεο. Δεν μας ξέρουν και πολλοί. Είπα να κάνω την παρουσίαση και πρωί, δεν ανακοινώσαμε και πουθενά, ούτε καν στο φόρουμ. Και είχατε κόσμο. Είχαμε κόσμο. Πες να ήταν δίπλα και 5-6 άτομα, δηλαδή δεν δείχνει καν η καμέρα. Πάλι καλά. Πάμε στο επόμενο. Ωραίες εποχές. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσω σε αυτό το βίντεο για να πάρω κάποια μαθήματα. Ναι, να μάθεις λίγη μπαλίτσα πώς γίνεται σωστά βίντεο. Να μάθω να κρατάω το μικρόφωνο βασικά, γιατί αυτό που μου έλεγαν ο Κώστας ο Μικός, δεν μου το έλεγε ναι, συνέχεια στην τηλεόραση, μου έλεγε ρε κοπελιά, δεν ξέρεις να κρατάς το μικρόφωνο. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Αυτό που βλέπεις εδώ είναι το στούντιο του Games Radio, όπου κάναμε εκεί πέρα τις εκπομπές. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ προσωπικά. Και η φάση ποια είναι ότι όταν το είχε αισθήσει τεχνικός, είχε ξεχάσει να βάλει εξαρισμό. Έλα μωρέ, δεν βάλαμε εξαρισμό και είχαμε πεθάνει μέσα και έπρεπε να ανοίγουμε την πόρτα για να πάρουμε αέρα. Μιλάμε για ασφυξία τότε. Και ένα χρόνο κράτησε αυτό το παράπονο. Εδώ ένα μαχαιράκι, κουζινομάχαιρο φάση. Καλά, αυτό είναι πες να αυτό το φέρα... που έχω τα μήλα. Από το σπίτι το έφερα κανονικά. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ναι. Ότι η κάμερα είναι πάρα πολύ σταθερή. Ποιο κρατούσε κάμερα? Κοίτα το Duke Nukem. Εγώ νομίζω. Η κάμερα είναι πάρα πολύ σταθερή, δηλαδή ο άλλος κάνει ό,τι γουστάρει. Νομίζω ότι με τρολάρεις. Όχι, όχι, το εννοώ, το εννοώ. Έλα, κουνιέται, εντάξει. Έλα, εντάξει, εννοείται, αλλά στα λογικά πλαίσια. Δεν θυμάμαι καν την κάμερα, δεν θα ήταν μια compact κάμερα που βρήκαμε τώρα. Μπράβο, μπράβο. Τότε δεν υπήρχε, το 2006 δεν υπήρχε καν HD στις compact κάμερες, νομίζω. Εδώ κοίτα, στο ένα χέρι. Το μαχαιράκι. Μαχαίρι και στα λόγια. Άλλο... Ξέρεις, dual wield climb. Πώς. Κάνει εδώ το reload, μας δείχνει. Reload τώρα με γεμιστήρα λατριοβόλου. Καμενιά. Και πάει μέσα. Δεν πρέπει να σκάσει κλωτσίδι στην πόρτα, ρε. Γιατί παίρνει δεν το shotgun. Α, άλλαξε όπλο τώρα, κατάλαβες. Ναι. Εδώ καλύπτει πίσω από καρέκλες, αλλά σκάει και καλά, ρε παιδί μου, παγίδα και έτσι. Αυτός δεν έφαγε αρκετό ξύλο, θέλει κι άλλο. Είναι ο ίδιος, λέμε πριν. Εντάξει, πόσους κομπάρσους να πάρουμε, ρε Χριστιανέ, είμαστε low budget. Όλο αυτό γυρίστηκε σε ένα δωμάτιο και λίγο απ' έξω τραβάγαμε, όταν δεν υπήρχαν πελάτες βέβαια στα Beach and Bites Ακαδημίας. Είναι. Καλά, στο ναι. Μείον 2. Να σου πω, πήρατε άδεια από κανέναν για να το κάνετε αυτό? Ή μπήκες μέσα με τα όπλα και λες, έλα μωρέ ένα βίντεο κάνουμε? Δεν θυμάμαι να σου πω την άδεια. Καλά, επειδή σε ξέρω, δεν πήρα άδεια από κανέναν, εγώ είμαι σίγουρη. Μα τώρα μας το μείον 2 δεν έχει πελάτες, τι άδεια να πάρεις? Μη σου πω ότι εμείς τον κοινιάσαμε το μείον 2, γιατί άνοιξε για πάρτι μας. Για να βλέπει ο κόσμος το Games Radio, το θαυμάζει τότε. Ήμασταν και πρώτο online ραδιόφωνο. Το ξέρω, το πρώτα εμείς και μετά τα υπόλοιπα γατάκια ξεκινήσανε και αυτοί online ραδιόφωνο. Καλά. Ωραία μπλουζα, DX. Ωραία μπλουζίτσα και βλέπεις κάνει και το. Ναι, αυτό ναι, που πεθαίνει ναι, κάτω ναι, ρε παιδί μου, το εφέ. Α, το βλέπω τώρα, πεθαίνει. Α, το πέθανε. Έλα, άλλο λίγο. Okay. Τελείωσε το βίντεο. Αυτό είναι τελείωσε, ναι. Συναρπαστική εμπειρία, έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Για YouTube, του 2000, τι λέει εδώ, 8. 2008, αλλά είναι 2006 νομίζω, είναι, re-upload. Μπράβο. Ήταν πολύ καλό, γιατί υπήρχαν παροδίες. Ποιο μετά βγήκαν. Όχι, ναι, ήταν κάτι πολύ έξυπνο.
Ω, τι είναι το επόμενο? Είναι η πρώτη συνέντευξη που είχα πάρει και είχε γίνει στην GameX το 2005. Αυτό είναι re-upload βίντεο από το 2005. Κοίτα εδώ πώς είμαι. Καταρχάς είναι μια χαρά. Εντάξει, πιτσιρικάς. Λοιπόν, άμα ο Μάνος του τώρα ήταν τότε, πρώτον δεν θα είχε την κάμερα τόσο μακριά. Θα πήγαινα και θα έσκαγα μια σφαλιάρα στον εαυτό μου του 2005 και θα έλεγα «Γκράου, back to the future». Δεύτερον, το μικρόφωνο είναι της κάμερας. Δεν βλέπω πουθενά. Παίζει να είναι της κάμερας το μικρόφωνο. Αυτό που κρατάω ουσιαστικά δεν είναι το μικρόφωνο, είναι το κινητό μου, γιατί πρέπει να θυμάμαι τις ερωτήσεις κάπως. Φωνή είναι ίδια όμως. Εντάξει, ναι. Θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα λίγα λόγια για την κλαν, πότε ιδρύθηκε, τα πρώτα μέλη κτλ. Λοιπόν, ιδρύθηκε σήμερα. Ιδρύθηκε σήμερα. Μόλις τώρα λέει. Τέλος. Και δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί και πήραν τουρνουά. Για να καταλάβετε τι φοβερό επίπεδο είχαμε στον Dota. Παίζαν όλοι οι CS τότε. Τι, είχαμε τα λεντάρες. Ονοματεπώνυμο Νίκος Κιτίνος, nickname νούμερο. Κιτίνος. Nickname νούμερο. Και στα παιχνίδια Κιτίνος. Μπράβο μαλάκα, ωραία τάκα. Πετυχημένο. Από μένα εμπνεύστηκε ο Φουντούλης. Γατάκι. Ωραίες κοπέλες για το περίπτερο της Beats & Bites. Τσιγάρα εδώ στη συνέντευξη. Ωραίες κοπέλες στο περίπτερο λέει της Beats & Bites. Εννοείται ρε φίλε, αφού πας ένα event γιατί πας. Για τα games, για τα booth babes πας. Δεν το ήξερα. Κλείσανε και μεταγραφές στα Beats & Bites που ξαναδείς το Σάββατο το νέο υλικό. Ναι. Το καλά το φαντάστηκα, καλά αντελήφθη. Το Σάββατο ήρθε νέο υλικό από τα Beats & Bites στο περίπτερο. Ο έμπειρος γήπας από την Κούνια φαίνεται, γατάκια. Booth babes άντρες δεν υπάρχουν όμως. Παιδιά, να το φτιάξετε. Θα λεγότανε booth guys. Θα υπάρχουν booth guys. Το GameX ήταν μια ωραία έκθεση και γίνει στη Χελέξπο στο Μαρούσι, δίπλα στο Golden Hall. Ήταν και ο Λαμπράκης εκεί. Ο Λαμπράκης, βλέπεις με το που λέω, το Λαμπράκι κλείνει ο Λαμπράκης. Ο Λαμπράκης. Κατευθείαν. Μην πιάσω κάποιον στο στόμα μου. Εγώ είμαι ο Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου. Ναι. Παγιόλη, ναι. Εντάξει, παιδιά, εγώ πρώτη φορά. Οχ! Ρε! Αυτός είναι ο ξάδελφος του Άλεξ. Σοβαρά, μιλάς. Ναι! Του Άλεξ που παίζει LOL, ναι. Θα το στείλω στον Άλεξ, δεν υπάρχει. Τους ακούς με τόση προσοχή, δεν υπάρχει. Ναι. Και καλά τώρα. Συνέντευξη e-sports είναι, τι προσοχή. Βαριέμαι τη ζωή μου εκεί πέρα. Φαντάζομαι πρώτη συνέντευξη ήταν για e-sports. Αλλά έκανες τη δουλειά σου. Ναι. Ο σωστός δημοσιογράφος. Πάλι καλά που δεν έκατσες να τους πεις. Λοιπόν, ακούστε γατάκια. Πρέπει όλοι να μαζευτείτε στο mid, στο τρίτο, τέταρτο λεπτό. Ναι, φαντάζεσαι. Όλοι mid. Πώς βλέπετε γενικότερα το μέλλον του παιχνιδιού? Πολύ ευίωνο. Το μέλλον του παιχνιδιού πολύ ευίωνο μέχρι που σκάσε το League of Legends και τα σάρωσε όλα. Το οποίο του δεν είναι και στα καλύτερα του τελευταία. Ο κόσμος φτιάχνει κάτι εναλλακτικό. Είδες, το είπε. PUBG Fortnite, εντάξει. Ανάλογα το trend. Ένα παιχνίδι παίζουμε λέει κάθε φορά. Ξέρεις τι, για το μεταξύ μου κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς γίνεται και όλα αυτά τα παιδάκια, συγγνώμη, όλοι αυτοί που παίζανε LOL φανατικά, το έχουν γυρίσει σε PUBG και Fortnite. Για πλάκα. Πώς γίνεται αυτό, είναι δύο διαφορετικά skill sets. Άλλο να πατάς κάτι κουμπάκια, ξέρεις, και άλλο να είσαι με το FPS. Και πάμε τώρα σε ένα easter egg. Είναι το πρώτο βίντεο που είχα ανεβάσει στο YouTube, στο account Κοτσόλης λέγεται, το οποίο είχε φτιαχτεί 27 Ιουλίου του 2006. Wow, δηλαδή ένα θυμάσαι ότι... ακριβώς. Ναι, όχι, το κοίταξα πριν. Έκλειψα. Είναι βίντεο από έναν τελικό στο GameX, όπου τώρα δείχνουμε την ομάδα 24-7 και απλά ακούω ότι παίχτες που παίζουν. Ένα τελείως αδιάφορο βίντεο. Είναι ένα βίντεο που παίζουν CS, κοίτα τι οθόνη είναι αυτή. Το οποίο για κάποιον εντελώς χαζολόγο το ανέβασα σε 5 μέρη, δηλαδή αυτό είναι το part 3. Και τα έκανα ταυτόχρονα upload, γιατί τότε το YouTube επέτρεπε ταυτόχρονα upload. Παπαπαπ, και όποιος προλάβει, δεν ήταν με τη σειρά όπως είναι τώρα. Ήταν upload, ρε παιδί μου, παράλληλα έτσι. Και, ανέβαινε, και ανέβηκαν, ξέρω εγώ, με τη σειρά πρώτα το νούμερο 3 που ανέβηκε τώρα, μετά το 1, μετά το 2. Πάντως βλέπω το watermark. Ναι. GamesRadio.gr, ναι, τέλος. Ναι. Μην τυχόν και το έχει κάνει άλλο στο βίντεο. Έτσι, βέβαια, μην τυχόν και το κλέψει, παιδιά, κανείς. Και η ανάλυση ήταν 240p quality. Wow. Φυσικά ήταν re-upload, άρα ήταν γυρισμένα 13 χρόνια πριν. Εντάξει, ή 12 δε, χρόνια. Φοβήθηκα. Εντάξει, οκ. Okay. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Όλοι ξεκινάνε με κάποιο τρόπο. Βέβαια, το να βλέπεις βίντεο τα οποία είναι πάνω από μια δεκαετία είναι εντελώς τραγικό, έτσι. Άλλο να σου δείχνει κάποιος το πρώτο μου βίντεο και να είναι 3 χρόνια πριν και άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απλά σήμερα δεν βλέπονται. Εντάξει, όχι. Εγώ έχω να πω ότι απλώς, ίσως δεν υπήρχε και ο ανάλογος εξοπλισμός τότε. Ναι. Έτσι. Και όταν βλέπεις ότι το YouTube σου αφήνει να ανεβάσεις 240p,
Εντάξει, δεν φταίει κι εσύ. Όχι, νομίζω μπορεί να έχει και 360p και η κάμερα ήταν τέτοια. 360 κάπα. Τι μου λες τώρα, είναι 1080 και. Anyway, όπως και να έχει, είναι ωραία νομίζω έτσι να τα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά για τα πρώτα μας βίντεο. Ευχάριστες αναμνήσεις. Μπορεί να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, να σχολιάζουμε έτσι βίντεο μιας δεκαετίας πίσω, ίσως και πιο φρέσκα. Ίσως και πιο φρέσκα. Να πιάσουμε το δικό σου πρώτο βίντεο, ας πούμε. Ωχ. Αυτό είναι πολύ κακό. Το οποίο δεν ήταν το Game Annex το 1, ήταν από πιο πριν, παρουσιάσεις περιφερειακών. Ναι. Το οποίο μπορεί να μην φαίνεσαι καν. Αλλά δεν έχει σημασία. Oh well, it's okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Γράψτε μας από κάτω ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από τα πρώτα βίντεο. Μην είστε πάρα πολύ σκληροί, παρακαλούμε. Μπα, που δεν νομίζω ότι θα είναι. Ιούλιος Κέσσαρας φάση. Λοιπόν, αυτά. Δεν να... βλέπονται, θα πούνε. Hey, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και αυτά από εμάς. Και επίσης, αν έχετε κι εσείς βίντεο, οτιδήποτε παλιό ή νέο, μπείτε στο forum του gamer.gr, κατηγορία YouTube και σπαμάρετε τα νέα σας βίντεο. Εκεί έχουμε για όλους τους YouTubers ειδική κατηγορία και γράφετε τα νέα σας βίντεο και τα παρακολουθεί ο κόσμος. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, άντε, bye, τα λέμε. Bye.